Είμαστε σήμερα εδώ μετά από τη δέσμευση που είχα κάνει δημόσια ότι θα προσπαθήσω να συγκεντρώσω όσο περισσότερα στοιχεία για να καταθέσουμε μια μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου προκειμένου η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να διερευνήσει όλες τις πτυχές αυτού του πελώριου κοινωνικού και υγειονομικού ζητήματος που είχε να κάνει με την πανδημία και τους ανθρώπους που έφυγαν, θεωρώντας ότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς τους ανθρώπους χάθηκε εκτός ΜΕΘ, διασωληνωμένων πάντα μιλάω, εκτός ΜΕΘ, άδικα. Καταθέτουμε λοιπόν σήμερα αυτή τη μηνυτήρια αναφορά για να διερευνηθούν ευθύνες σε ό,τι αφορά την λειτουργία των νοσοκομείων από πλευράς παροχής οξυγόνου. Διότι υπήρξαν νοσοκομεία που έφτασαν να έχουν επιλογές σε ποιον άνθρωπο θα δώσουν οξυγόνο λόγω του ότι δεν είχαν επαρκές οξυγόνο. Εδώ υπήρξε ένα πελώριο ζήτημα με παιχνίδια ιδιωτικών εταιριών και της κυβέρνησης. Το δεύτερο ζήτημα που θέλω να διερευνηθεί είναι οι περιπτώσεις των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Δεδομένου ότι είναι γνωστό ότι ένας άνθρωπος που δέχεται ροή οξυγόνου, όταν αυτός που έχει την εποπτεία και την παρακολούθηση της ροής του οξυγόνου και την τοποθέτηση του σωλήνα κτλ. Δεν είναι εξειδικευμένος γιατρός στον τομέα αυτό, δεν είναι εντατικολόγος. Έχει άλλες ειδικότητες, γιατί είχαμε πάρα πολλά φαινόμενα γιατρών που δεν έχουν καμία σχέση με την εντατική, να τους έχουν αναθέσει να παρακολουθούν διασωληνωμένους ασθενείς εκτός ΜΕΘ. Υπάρχει επίσης ένα άλλο ζήτημα, παράπλευρο, ότι λόγω του περιορισμού άλλων δραστηριοτήτων στο νοσοκομεία έχει αυξηθεί η θνητότητα κατά 20 με 23% ανθρώπων, ως εκ τούτου έχασαν τη ζωή τους πάρα πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να μην τη χάσουν αν τα νοσοκομεία λειτουργούσαν σωστά. Ζητάμε επίσης να συσχετιστεί αυτή η μηνυτήρια αναφορά με την κατάθεση παρόμοιων αναφορών από την ΠΟΕΔΗΝ, από την ΕΜΠΓΕ, από τον κύριο δηλαδή, Γιανακό και τον κύριο Παπανικολάου και βεβαίως να συνδυαστεί και με την έκθεση Λίτρα Τσιόδρα, όπου καταφανώς αποδεικνύεται ότι εκτός ΜΕΘ είχαμε γεγονότα πραγματικά τα οποία πρέπει να αναδειχθούν και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες σε όλους αυτούς που πραγματικά δεν προετοίμασαν το σύστημα ενώ είχαν την ευκαιρία προκειμένου να έχουμε περισσότερο τα λιγότερα προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν για τη ζωή των ασθενών. Είμαστε η χώρα που σχεδόν έχουμε το διπλάσιο αριθμό θανάτων από άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ευχαριστώ πολύ.